Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Νοκάουτ, το οποίο δεν βρίσκεται στη Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική, μάλλον, ο κύριος Πάγκαλος ήρθε σήμερα το πρωί από την Νότια Αφρική. Ίσως γι' αυτό και το σαφάρι look. Και είναι μαζί μας. Επειδή είναι σπόρη εκπομπή. Δεν ήρθατε για σαφάρι, δηλαδή. Δεν ήρθατε για θυράματα. Όχι, για Νοκάουτ. Μόνο για Νοκάουτ. Τι έγινε με τον Γκλίξπουργκ? Πώς γίνεται, όπου πάμε έρχεται και ο Γκλίξπουργκ, γιατί πάει να μας πάρει τη θέση? Τι είναι αυτή η ιστορία? Όπου πάμε δεν τον έχω συναντήσει άλλη φορά, ομολογώ. Ελπίζω να μην το συναντήσετε ως προεδρεύον της ΕΟΚ. Όχι, δεν νομίζω. Είναι πιο αυστηρές εκεί πέρα οι δομές. Εκεί ήταν μεγάλο γεγονός και συνήθως έρχονται και διάφορες προσωπικότητες. Φαίνεται ότι η αδελφή του κυρίου Κωνσταντίνου είχε κάνει κάποια δράση εκεί πέρα, κάποια φωνοτροφία και είχα γνωρίσει κόσμο. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι η οικογένεια Γκλίξπουργκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την Νότια Αφρική. Η μητέρα του είχε πολύ στενές σχέσεις με την Γκανσμάτ και γι' αυτό έχουμε και την Γκανσμάτ στη Βουλή ακόμα. Και ίσως θα πρέπει, ο πρόεδρος της Βουλής μου είχε κάνει μια σχετική κουβέντα, θα πρέπει τώρα που ο Γκανσμάτ, ο οποίος είναι εμπνευστής στο Απαρτχάιντ, δεν σημαίνει για τίποτα για την Νότια Αφρική, ίσως πρέπει να το βγάλουμε, να μην το πετάξουμε. Και έτσι βρέθηκε και ο Γκλίξπουργκ και πήγε να καθίσει στην καρέκλα του Δοπονί. Πήγε να καθίσει, ναι, σε κάποιες θέσεις που κανονικά ήταν για την ελληνική αντιπροσωπεία ή κοντά σε αυτές, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Εγώ ήμουν η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως. Σε άλλο επίπεδο, κύριε Παγκάρη, σε άλλο επίπεδο. Ήμουν αλλού, ναι. Το χειρίστηκε ο κ. Δοπονής και δεν υπήρξε πρόβλημα. Νομίζω ότι ήταν προς όφελος του κ. Γκλίξπουργκ αν πήγε να πάρει δική σας καρέκλα, ίσως. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ή κάτι άλλο. Τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα. Να γίνει ο Καρλομάγνος αυτοκράτορα της Ευρώπης. Έγινε θέμα εκεί. Τα αντελήθησαν οι άλλοι, ήταν μεταξύ μας. Όχι, δεν νομίζω. Οι Νοτιοαφρικάνοι τον μετακίνησαν σε μια θέση εκεί που έπρεπε να είναι, δηλαδή δεν του κάνανε τίποτα. Απαρχάει τουλάχιστον σε αυτά. Βλέπετε καθόλου Λαζόπουλο? Όχι όσο θέλω. Εγώ σας φορές έχω δει, είναι πολύ διαφορετικό. Υπάρχει αυτός ο τύπος, ο Μούτσος. Ο Μούτσος, ναι. Μούτσος που είναι πάνω στο πλοίο και φαντάζει διάφορα πράγματα και λέει αυτή τη φοβερή ατάκα. Ότι μου αρέσουν οι παρατηρήσεις, διορθώνομαι. Εσείς δέχεστε, προσπαθούν διάφορα να σας κάνουν παρατηρήσεις, δεν τις δέχεστε ποτέ σε διάφορα που λέτε και παραμένετε αδιόρθωτος. Όχι, εγώ διορθώνομαι πολλές φορές. Σας αρέσουν οι παρατηρήσεις. Δεν το παραδέχομαι δημόσια καμιά φορά. Πώς γίνεται, καταρχήν είναι θετικό ότι δεν υπήρξε καμία παρερμηνία δηλώσεών σας, ούτε μεταφραστικό λάθος κάτω στην Νότια Αφρική. Γιατί μας έχετε συνηθίσει, όποτε πηγαίνετε στο εξωτερικό, να γίνεται ένας μικρός χαμός, τουλάχιστον μέσα στην Ελλάδα. Για κάποια δήλωσή σας και αυτό να αποδίδεται μετά σε παρερμηνία, σε μετάφραση, σε κάτι τέτοιο. Γιατί συμβαίνει μόνο σε εσάς? Δεν νομίζω, ξέρετε, υπάρχει και. Αυτό έχει συμβεί δύο φορές. Δεν είναι πάρα πολλές φορές για κάποιον που μιλάει τόσο πολύ. Ξέρετε, εγώ μιλάω πολύ. Το είπε και ο κύριος Παπούλιας. Ναι, και επιμένω να μιλάω πολύ, διότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει πολιτική και πρέπει να την κάνει γνωστή. Και επιμένω ότι στις δημοκρατίες πρέπει να μιλάνε οι πολιτικοί. Όταν τους δίνεται ευκαιρία, όχι να. Η τελευταία μετάφραση είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη claim, που θα πει αξίωση, και μεταφράστηκε δικαίωμα, που δεν είναι τελείως άσχετο, ναι. Και δεν αμφισβητήθηκε. Αυτό ότι έχουμε, και εμείς, και, το δημοσιογράφο ότι έχουμε και εμείς και τα Σκόπια αξίωση ή δικαίωμα, ναι. Πάνω στην ονομασία. Αυτό κάποιοι είπαν ότι είναι φοβερή υποχώρηση, γιατί αναγνωρίζουμε στους Σκοπιανούς το δικαίωμα να λέγονται και Μακεδονία. Αυτό το πράγμα θα αναγνωριστεί από μια διαδικασία, αν αναγνωριστεί, που θα περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις. Ξέρετε ότι η ελληνική θέση είναι ότι δεν μπορούν να λέγονται Μακεδονία και μέχρι αυτή τη στιγμή η ελληνική θέση είναι ότι δεν πρέπει καν να περιλαμβάνεται το όρος Μακεδονία. Η προηγούμενη κυβέρνηση όμως είχε μια βάση διαπραγμάτευση που περιλάμβανε τον όρο Μακεδονία, μακεδονικό κάπως. Τώρα τελευταία και η κυβέρνηση έχει λίγο μετατοπιστεί. Δηλαδή το συζητάμε και αυτό. Αλλά να σας πω κάτι για εμάς, γιατί εμείς δεν είμαστε τώρα διπλωμάτες, δεν μιλάμε στο. Εσείς νομίζω είστε. Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και μιλάμε στο λαό τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι 2 εκατομμύρια. Όπως και να τους πούμε και όπως και να τους περιμένουμε. Είναι άνθρωποι κατά βάση. Είναι άνθρωποι. Αυτοί ονομάζονται έτσι από το 50 μέχρι το 90. Ήταν η ομόσπονδος. Που τους αναγνώριζαμε, μάλιστα. Αναγνώριζαμε και ήταν η φιλικότατη χώρα, μάλιστα η Ιουγκοσλαβία, η οποία τους περιλάμβανε και δεν είχαμε ποτέ πει, ξέρετε, να αλλάξουν τον όνομα. Το δεύτερο είναι ότι κατοικούν ένα τμήμα της Μακεδονίας της ιστορικής. Ένα μικρό τμήμα. Ένα μικρό τμήμα. Το μικρότερο, το μεγαλύτερο, το 51% είναι στην Ελλάδα. Έχουν κάπου το 30%. Αλλά έχουν ένα τέτοιο τμήμα. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε αναγνωρίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά οι χώρες δεν αλλάζουν, ξέρετε. Ανάλογα με το πώς αλλάζουν. Υπάρχει συνέχεια. Έτσι.
ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχύει την Ελλάδα. Και ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση ισχύει την Ελλάδα. Μπορεί να έρθει άλλο να πει: ξέρετε, εγώ κέρδισα τις εκλογές τέρμα. Αλλάζω τελείως. Λοιπόν, έχουμε αναγνωρίσει στον ΟΗΕ ότι λέγονται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονία. Όπου αν δεν κάνω λάθος, περιλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία, εκτός αν δεν καταλαβαίνει τίποτα πια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Για να ζούμε στον κόσμο της λογικής. Αυτά που λέτε, κάπως μου φαίνεται ότι πάλι ότι προετοιμάζεται το κλίμα για το συμβιβασμό που υπέρχεται. Υπέρχεται συμβιβασμός. Πρέπει να βρούμε μια λύση πάση θυσία. Εγώ θα προτιμούσα να τη βρούμε χωρίς συμβιβασμό. Μπορούμε να βρούμε λύση χωρίς συμβιβασμό. Και θα προτιμούσα ο συμβιβασμός να είναι προς την πλευρά τους, γιατί αυτοί κάνουν πράγματα που δεν δικαιούνται να τα κάνουν. Και με αυτή την έννοια δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη δικαίωμα και δεν χρησιμοποιήσα. Έχουν αξιώσεις. Άλλο είναι δικαίωμα, άλλο είναι αξίωση. Τι πράγματα. Έχουν αυτή τη σημαία, έχουν αυτό το σύνταγμα, έχουν αυτή την θολούρα γύρω από τα σύνορα. Αυτά δεν τα δικαιούνται. Είναι πράξεις. Αλλά αυτά μας νοιάζουν. Δηλαδή μπορεί να λέει ο καθένας ότι αυτά σημαίνει στη Λαμία. Αυτά μας νοιάζουν γιατί χρωματίζουν το όνομα, κύριε Αστασία. Αλλά δηλαδή, το όνομα είναι το μεγάλο. Είναι ή δεν είναι το μεγάλο. Το όνομα είναι μεγάλο θέμα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι όλα τα άλλα δεν υπήρχαν, στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να είναι και τίτλος υπερηφάνειας για την Ελλάδα ότι ονόματα ιστορικά της, επαρχίες της, σύμβολα του παρελθόντος διεκδικούνται και από άλλους λαούς που δεν έχουν τόσο μακρό παρελθόν, γιατί κάπου και αυτοί θέλουν να κουμπίσουν σε αυτήν τη μεγάλη δόξα. Αν υπήρχε καλή προαίρεση. Αυτό είναι αυτή είναι φοβερά καλή προαίρεση εκ μέρους μας. Να σας πω κάτι. Ναι. Οι Αλβανοί έχουν το δικέφαλο ητό στη σημαία τους. Το δικέφαλο ητό δεν το βρήκανε. Α, το πάρουμε γι' αυτό. Στη στάνη τους. Δεν το βρήκανε στη στάνη τους. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι του Βυζαντίου ο δικέφαλος ητός. Μπορούμε τώρα να του πούμε, ξέρετε, βγάλετε το δικαίωμα. Νομίζω ότι ίσως ήταν το επόμενο βήμα τη εξωτερική μα πολιτική. Θα λέτε να ασχοληθούμε. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Μια που δεν ασχολούμαστε με τα φλέγοντα θέματα. Κάτι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Αλλά εσείς γιατί είπατε εκεί. Η Τουρκία υπάρχει και προχωρεί. Ναι. Έτσι. Και εμείς κοιτάμε. Και εμείς τερβάζουμε περί άλλα θέματα. Ίσως πρέπει λίγο να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες. Στη ζωή δεν κάνει κανείς πάντα ό,τι θέλει. Κάνει και αυτό που μπορεί. Αυτά που λέτε είναι συνέχεια εκείνου του περίφημου που είπατε και έγινε η κόλαση με τη χαμένη υπόθεση. Τελικά είναι ή δεν είναι χαμένη υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας και τους συνομιλητές μας διεθνώς ότι καλώς συγκεντρώσαμε το θέμα στο θέμα του ονόματος. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Με αυτή την έννοια είπα ότι είναι χαμένη υπόθεση. Άρα το θεωρείτε με αυτή την έννοια ακόμη χαμένη υπόθεση. Και με αυτή την έννοια είπα ότι είναι καλύτερα να μην το διαπραγματευτούμε αυτή τη στιγμή. Ή εν πάση περιπτώσει, αν το διαπραγματευτούμε, να μην υπάρξει συμφωνία. Δεν είμαι υπέρ του να συμφωνήσουμε με τους Σκοπιανούς για το όνομα. Αυτό είναι βασικό και πρέπει προτιμάτε να το αφήσουμε. Θυμίσω. Προτιμάω να το αφήσουμε. Αλλά ξέρετε, σας έγινε μια κριτική που. Και να συμφωνήσουμε όμως τώρα. Και να έχουμε ομαλές σχέσεις, να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες στα Σκόπια, πρέπει να είμαστε παρόντες, να μας υποκαθιστούν οι Τούρκοι παντού στα Βαλκάνια, να έχουμε σχέσεις, να αναπτύσσουμε την επιρροή μας. Αυτή τη στιγμή έχουν καταφέρει οι Τούρκοι και μας έχουν κάνει να έχουμε προβλήματα με όλους τους γείτονες, αν εξαιρέσει κανείς τη Βουλγαρία. Βοηθάμε τα πράγματα είναι ουδέτερα. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Γράφηκε και πολύ, και εγώ το είπα. Μεγάλη απορία. Δηλαδή, έστω ότι εσείς ως αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών πιστεύετε ότι είναι χαμένη υπόθεση. Όταν βγαίνετε και το λέτε δημόσια, αντικειμενικά δεν υπονομεύετε την όποια προσπάθεια. Και γιατί το λέω, της Ελλάδος. Όχι από πρόθεση. Αλλά ακούνε στις Βρυξέλλες ότι το θεωρούμε χαμένη υπόθεση. Ακούει και ο Γκλιγόροφ ότι το θεωρούμε χαμένη υπόθεση, βαράει. Ο Γκλιγόροφ ξέρει πολύ καλά τι λέω εγώ. Στις Βρυξέλλες επίσης. Εγώ λέω ότι είναι χαμένη υπόθεση η προσπάθεια να κερδίσουμε την υπόθεση του ονόματος. Αλλά ότι παράλληλα, γι' αυτό το λόγο, επειδή εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το συμβιβασμό αυτή τη στιγμή, να μείνει το θέμα όπως έχει. Πρέπει να το λέμε αυτό, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Υπάρχει εκδοχή. Ότι παλεύεις και ότι καταφέρεις να κερδίσεις. Ότι δεν αναγνωρίζεις ποτέ, όταν αρχίζει μια διαπραγμάτευση, ότι είναι μια χαμένη υπόθεση. Παλέψαμε και είμαστε στα σχοινιά. Στα σχοινιά. Θα χτυπήσει το καμπανάκι, κύριε Αστασία. Και δεν θα χτυπήσει εκεί. Εδώ. Δεν θα χτυπήσει. Θα χτυπήσει στην Κύπρο, θα χτυπήσει στη Θράκη, θα χτυπήσει εκεί. Που υπάρχει πραγματικό κίνδυνο για τον ελληνισμό και για ζώντες. Αυτό που λέτε είναι να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Έτσι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να και πει. Να πάμε στα άλλα. Δεν μπορεί να πυκβαχίσει με τρεις από το χρόνο. Και γιατί ο κόσμος προτιμάει, έτσι. Δηλαδή του αρέσει. Γίνεται εσεί είστε εδώ επί τη πυγμαχία ειδικό. Ναι. Γίνεται με τρεις να πυγμαχίσει. Δεν γίνεται. Κάτι μπορεί να παίξει με τρεις. Σωστά, βέβαια, εγώ τι τρώω. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή. Γιατί όλοι λοιπόν, πολλοί λένε μπράβο τουλάχιστον που ο Σαμαράς πάει και λέει όχι, δεν υποχωρούμε με τίποτα. Αυτή η στάση του δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε. Είναι εύκολο αυτό. Είναι εύκολο. Έτσι. Δηλαδή, επειδή είμαστε και δύο Ολυμπιακοί, ναι. Αν πω Ολυμπιακάρα, θρύλος, ξέρω εγώ, δεν χάνουμε ποτέ, θα σκίσουμε όλος τον ευχαριστημένος κόσμος του Ολυμπιακού. Ναι, να πάνε ευτυχής. Άμα περιγράψω την κατάσταση της ομάδας, θα έχω μικρότερη ικανοποίηση. Θα προκαλέσω. Σαμαράς, τώρα που σας εγκαλεί για υποχρεωτικότητα, ναι, για μειοδοτική πολιτική. Ναι, τι να πω, λοιπόν, πάμε πραγματικά ένας νέος πολιτικός,
ξαναβρίσκει τα κλισέ και τις φόρμουλες της εθνικοφροσύνης του εμφυλίου πολέμου, όπου είχε μια ομάδα Ελλήνων αποκλείσει από την εθνική ιδιότητα τους υπολείπους Έλληνες. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς... Όταν λέει υποχωρητικότητα και παθητικότητα δεν είναι εθνική κατηγορία, είναι μια κριτική σε πράξη. Όχι, δεν λέει. Έτσι λέει ότι συμπλέω με τον Γκριγκόροφ στη Βουλή μέσα, που είναι σοβαρότατο, γιατί άλλο τη λέμε τώρα στις εφημερίδες και στα μίδια, ναι, και άλλο τη λέμε στη Βουλή. Στη Βουλή είπε, δεν απαντάω σε αυτούς που έχουν συμμαχήσει με τα Σκόπια. Αυτά είναι βαρύτατοι λόγοι. Είναι όπως παλιά φώναζαν Βούλγαρους. Δεν το λέτε λίγα. Φώναζαν Βούλγαρους. Εγώ δεν έχω ποτέ αφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός. Αυτό είναι, αλλά τον ανεβάζετε και τον κατεβάζετε διάφορα του Σαμαρά. Υπάρχουν δύο έσχατες ύβρις. Έσχατες ύβρις. Που όταν τις χρησιμοποιήσεις, επειδή αυτό σημαίνει ότι αυτός πρέπει να εξοντωθεί, πρέπει να πάψει να υπάρχει. Να πεις ότι δεν είναι πατριώτης. Ότι δεν είναι πατριώτης και ότι είναι κλέφτης. Αυτές είναι οι έσχατες ύβρις. Από εκεί πέρα αυτό το λέμε κάθε μέρα το κλέφτης. Εγώ δεν το λέω ποτέ όμως. Έχει λεφτεί στην Ελληνική Βουλή, ναι, και για εγώ δεν το λέω αν δεν είμαι σίγουρος και προσέχω πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί σας λέω αυτές τις φράσεις θεωρώ έσχατες. Αν θες να είσαι υπεύθυνος, όταν τον πεις τον άλλο κλέφτη, τον πεις προδότη, τότε πρέπει να πεθάνει. Να μην υπάρχει. Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουμε από την πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι μια βγαίνετε εσείς, λέτε αυτά που λέτε, αυτή την πολιτική που μας την εξηγήσατε επακριβώς. Βγαίνει η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ή κάποιος άλλος τα μισομαζεύει ή κανένας παππούλιας. Τα μισομαζεύουν. Την πρώτη φορά σας πίσω από δοκίμασταν στο θέμα της χαμένης ονομασίας, της χαμένης υπόθεσης. Είπαν ότι μόνο ο Παπανδρέου και ο Παππούλιας δικαιούνται να έχουν άποψη από το Σκοπείο. Και εσείς βγήκατε την άλλη μέρα και ξανακάνατε δηλώσεις. Τους βρήξατε μια άδεια. Δεν χαίρεστε που έχουμε μια κυβέρνηση ζωντανή. Όπου... Είναι κυβέρνηση ζωντανή, είναι κυβέρνηση μπάχαλο. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μπάχαλο, γιατί τελικά ασκείται μια πολιτική και ασκείται με συνέπεια προς τα έξω. Τώρα στη διαμόρφωσή της υπάρχει η πραγματικότητα δημιουργεί. Αποχρώσεις. Εσείς αποδέχεστε ότι δεν... Δεν είναι το ερώτημα, δεν είναι αυτό που μου θέτετε, δεν είναι γιατί υπάρχουν αποχρώσεις, γιατί άμα μου θέσετε αυτό το ερώτημα, θα σας πω πώς να είναι δυνατόν. Μου λέτε γιατί το μαθαίνει η κοινή γνώμη. Εγώ γιατί σας αποδοκιμάζει έμεσα, πλην σαφώς που λέμε τα κλουσιά του δημοσιογραφικού, η κυβέρνηση. Γιατί είναι ανάγκη, δεν μπορεί να γίνει μια προσυνεννόηση πριν. Δεν με αποδοκιμάζει η κυβέρνηση. Αισθάνομαι άνετα στην κυβέρνηση. Αλλά εσείς αισθάνεστε παντού, αλλά αυτοί τουλάχιστον προσπάθησαν να σας αποδοκιμάσουν. Αισθάνομαι άνετα παντού. Νομίζω ότι όλες αυτές τις προκλήσεις που κάνετε κατά καιρούς, μάλλον τις κάνετε για εντυπωσιασμό. Δεν κάνω προκλήσεις. Δεν κάνω αυτό που σκέπτομαι. Αυτό ενίοτε είναι και πρόκληση τη σήμερα ημέρα. Ξέρετε όμως, μήπως έχουμε σταματήσει να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε. Ωραία. Μια που μήπως θέλετε... έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε σε μερικές περιπτώσεις. Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Μια που θέλετε να πούμε αυτά που σκεφτόμαστε, εγώ βρίσκω πάρα πολύ αστείο το εξής. Ότι όποτε ρωτήσει κάποιο επιφανές στέλεχος του Πασόκ, τι γίνεται με το θέμα της ηγεσίας στο Πασόκ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, που αποχτυπιούνται, σταυροκοπιούνται, κάνουν έτσι, χτυπάνε ξύλο, κλείνουν το στόμα. Και αρχίζουν να λένε έχουμε έναν αρχηγό ενιαίο κατά βάση και διαφυσβήτητο. Λοιπόν, τι θα γίνει στην ηγεσία του Πασόκ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε? Εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου καταλήξει την πολιτική για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Βαρεθεί, α πούμε, και φεύγει. Δεν ξέρω, εκλεγεί πρόεδρο. Θα γίνει μια σύγκληση ενός εκτάκτου συνεδρίου, όπου σύμφωνα με το καταστατικό μας, όποιοι έχουν περίπου 800 ψήφους, με βάση τα σημερινά δεδομένα 800 ψήφους χρειάζεται, θα μπορούν να είναι υποψήφοι.